ξέρουμε όλοι εδώ μέσα. Το έχουμε αναδείξει το θέμα όσο πιο ψηλά μπορούσαμε να το κάνουμε και ως περιφερειάρχης ο ίδιος, αλλά και ως περιφερειακό συμβούλιο, όλες τις ενέργειες που κάνουμε. Γι' αυτό και προσπάθησα να επιταχύνω τις διαδικασίες όλες όσες ήταν σε εξέλιξη, είτε αφορούν το φυσικό αέριο, είτε αφορούν το ειδικό αναπτυξιακό σχέδιο, είτε αφορούν όλες τις εξελίξεις που μας επηρεάζουν καθοριστικά. Συμφωνώ με αυτό που λέτε ότι είναι θέμα που μας απασχολεί, όπως επίσης είναι θέμα ο ειδικός στρατηγικός σχεδιασμός, που θα είναι ακόμα πιο ξεκάθαρα κάποια πράγματα της ΔΕΗ, που θα ανακοινωθεί, όπως ενημερώνουμε τουλάχιστον, στις 16 Δεκεμβρίου, οπότε και αυτό είναι κάτι που περιμένουμε με ενδιαφέρον και αγωνία, καθώς επίσης και τέλος πέτους, όπως σας έχω πει επανειλημμένως, υπάρχει δέσμευση από τον Υπουργό Ενέργειας για το ειδικό αναπτυξιακό της Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο θα τεθεί στη διαβούλευση. Το ότι κάποιες μονάδες κλείνουν το 23, αυτό ήταν γνωστό πολύ πιο νωρίς, έτσι, και σαφώς ήταν κάτι που μας απασχόλησε και εμένα προσωπικά ακόμα από το 2008, όταν μιλούσα για την μεταξέλιξη του ενεργειακού κέντρου της περιφερειάς μας, ένα κέντρο ενεργειακών εξελίξεων, για να σωματώσουμε όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες από το 2008, με συγκεκριμένες ενέργειες από τότε. Φτάσαμε τώρα που είναι ορατός πλέον αυτός, ορίζοντας των αποφάσεων που είχαν ληφθεί πολύ πιο νωρίς. Και όπως έχουμε δρομολογήσει κάποιες ενέργειες για την λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων, είτε αφορούν το φυσικό αέριο, είτε αφορούν την διαμόρφωση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος στην περιφέρειά μας, στο μέτρο των δυνατοτήτων είτε του Περιφερειακού Συμβούλου, όπως έχουμε συζητήσει και έχουμε αναδείξει το θέμα, είτε και ο ίδιος της ενέργειας που τα έχω κάνει και τις συναντήσεις που σας έχω καταθέσει εδώ όλο αυτό το διάστημα. Και τονίζω πάλι, περιμένουμε αυτή την συνολική κατάθεση των προτάσεων από όλους τους φορείς της κυβέρνησης, την Υπουργεία και την ίδια τη ΔΕΗ, για να δημοσιεύσουμε μια ολοκληρωμένη και ποσοτικοποιημένη, αν θέλετε, κατάσταση για τη Δυτική Μακεδονία και από αυτό να ξέρουμε τα ποσοτικά χαρακτηριστικά, ώστε να τεκμηριώσουμε τη θέση αυτή που ο ίδιος είχα πρώτο ανακοινώσει, ότι είμαστε σε κατάσταση επεκτάκτου ανάγκης, και όχι μόνο γι' αυτό. Και όχι μόνο γι' αυτό. Πιστέψτε με, και σας καλώ και αύριο όλους εδώ τους συναδέλφους, 12 η ώρα, σε μια έκτακτη σύσκεψη στο διοικητήριο της Καστοριάς για να φλέγουμε θέμα της Καστοριάς, χρόνια και αυτό, και θα ήθελα να παρακαλέσω όλοι να παρακολουθείτε εκεί.